Η Αντιγόνη του Σοφοκλή δεν είναι μόνο μια από τις τελειότερες τραγωδίες της αρχαίας ελληνικής δραματογραφίας, αλλά και ένα από τα πιο φημισμένα και πολυσυζητημένα έργα του Παγκοσμίου Θεάτρου. Το μεγαλείο και η ευγένεια της ομώνυμης ηρωίδας που αρνήθηκε αγέροχα να υποκύψει στον ανθρώπινο νόμο και έτσι να αθετήσει τον θείο η τραγική σύγκρουση που μοιραία επακολουθεί μεταξύ των φορέων των δύο αυτών αξιών, η ιστριλατημένη αποφασιστικότητα και αδιάλαχτη αιμονή και προσήλωση των κεντρικών ηρώων στις αρχές τους, τα δημοκρατικά και άλλα υψηλά ιδεώδη που αναρριπίζονται από τη διαλογική αναμέτρηση μεταξύ των χαρακτήρων, η άρτια ηθογραφία, η αδιάπτωτη δραματική ένταση, η αριστοτεχνική ανέληξη της πλοκής, το απαράμιλο λυρικό στοιχείο με το μεγαλόπνευστο ιδεολογικό και συναισθηματικό περιεχόμενό του, η ρωμαλαία χρήση της γλώσσας και ιδιαίτερα οι φιλοσοφικές προεκτάσεις προσδίδουν στην τραγωδία αυτή του Σοφοκλή απρόσιτη έγλη και στη σαγίνη. Η αναγνώριση της τραγωδίας αυτής αρχίζει κιόλας από την πρώτη παρουσίασή της στη σκηνή. Ο Σοφοκλής, μετά τη διδασκαλία του έργου του, εκλέγεται συστράτηγος του μεγάλου περικλή στο Σαμιακό πόλεμο ως αμοιβή προφανώς και επιβράβευση για την υπέρτατη αυτή πνευματική προσφορά στην πατρίδα του. Εξάλλου, κανένα από τα αριστουργήματα της τραγικής τέχνης του 5ου αιώνα δεν αναπαραστάθηκε τόσο πολλές φορές κατά τους επομένους αιώνες όσο η αντιγόνη του Σοφοκλή τον θαυμασμό τη αρχαιότητα για το ποιητικό αυτό αριστούργημα επιμαρτυρεί επίση και το γνωστό επίγραμμα του Διοσκορίδη στην Παλατινή Ανθολογία, καθώ και οι αλλεπάλληλε εκδόσει του δράματο σε όλη τη διάρκεια των μετακλασικών και βυζαντινών χρόνων. Περιτό τέλο να τονιστεί η μεγάλη απήχηση που είχε η τραγωδία αυτή στη νεότερη εποχή. Αρκεί να αναλογιστεί κανεί τι πολυάριθμε μεταφράσει και αναλύσει του έργου από του πιο έγκριτου φιλολόγου, κριτικού και αισθητικού, καθώς επίσης τις πολλαπλές επιδράσεις και μιμήσεις του στις λογοτεχνίες των ευρωπαϊκών λαών. Όσο όμως το δράμα αυτό επενέθηκε και θαυμάστηκε από την παγκόσμια κριτική, άλλο τόσο αποτέλεσε αφορμή για ποικίλε παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Τις σημαντικότερες ερμηνευτικές προσπάθειες εύστοχε ή άστοχε, που επιχειρήθηκαν κατά καιρού από διάφορου μελετητέ γύρω από το βαθύτερο νόημα και μήνυμα του έργου, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά παρακάτω και ύστερα θα αποτολμήσουμε βασισμένοι κυρίω στο ίδιο το κείμενο τη τραγωδία, μια όσο το δυνατόν πιο σοφόκλια ερμηνευτική του προσέγγιση. Πρέπει να υπογραμμιστεί καταρχήν ότι όλοι σχεδόν οι ερμηνευτές παραδέχονται ότι το κεντρικό θέμα στο δράμα τούτο είναι η τραγική σύγκρουση μεταξύ των δύο βασικών ηρώων του, της Αντιγόνης και του Κρέοντα. Αλλά πώς πρέπει να ερμηνευτεί η σύγκρουση αυτή και ιδιαίτερα η συγκλονιστική της έκβαση. Σε ποιον απότερο στόχο απέβλεπε ο δραματουργός. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα και μήνυμα του έργου του στους ακροτελεύτιους στίχους της Αντιγόνης, θέτει ο ποιητής στο στόμα του χορού του τις εξής πολυσήμαντες λέξεις. «Πολό το φρονήν ευδαιμονίας πρώτον υπάρχει». Ποια όμως η αληθινή σημασία της φράσης αυτής, σύμφωνα με την οποία η σοφροσύνη είναι η πρώτη προϋπόθεση για την ευδαιμονία. Εάν το σοφρονίν εδώ σημαίνει την τήρηση από τον άνθρωπο του μέτρου σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ζωής του, οφείλουμε τότε να παραδεχτούμε ότι και τα δύο μέρη στη σύγκρουση αυτή επιδεικνύουν στάση επιλήψιμη. Γιατί όπως ο κρέων υπερβαίνει το επιβεβλημένο όριο δράσης, όταν με το κήρυγμά του καταστρατηγεί τον θείο νόμο, το ίδιο και η αντιγόνη περιπίπτει σε ανάλογη υπέρβαση όταν με την παράτολμη απόφαση της περιφρονεί και αψηφά την επιταγή της πολιτείας. Έτσι το κεντρικό θέμα της τραγωδίας αυτής θα ήταν, υπό το πρίσμα βέβαια αυτό, η σύγκρουση δύο προσώπων που το καθένα από αυτά υπερασπίζεται με πάθος και αδιάλακτη αποφασιστικότητα μια ουσιαστικά ορθή θέση, με τη διαφορά όμως ότι την υπερασπίζεται κατά λανθασμένο τρόπο. Το επακόλουθο φυσικά της αναπότρεπτης αυτής ρήξη θα είναι η αμοιβαία καταστροφή. Την ακραία αυτή άποψη υποστήριξε ο διαπρεπής γερμανός φιλόλογος του προπερασμένου αιώνα Αύγουστος Μπέκ. Κατά τον Μπέκ, ο Σοφοκλής παριστάνει τόσο την Αντιγόνη, όσο και τον Κρέοντα, ως αγέροχους και υψηλόφρονες χαρακτήρες που οθούνται και οι στις ενέργειές τους από ανιδιοτελείς σκοπού και ευγενή ελαττήρια, αλλά οδηγούνται σε αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ τους γιατί δεν μπορούν να ρυθμίσουν την πορεία της ζωής και τη δράση τους μέσα στα πλαίσια της σοφροσύνης και του μέτρου, αλλά από δυσβουλία και ισχυρογνωμοσύνη γίνονται παραβάτες ανθρώπινων ή θείων νόμων. Στη θέση αυτή του Μπέκ σχετικά με την ερμηνεία της Αντιγόνης, προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και βαρύτητα η αυθεντία του μεγάλου φιλοσόφου και αισθητικού Χέγκελ με τη γνωστή φράση του «Μπροστά στην αιώνια δικαιοσύνη και οι δυο του, δηλαδή Αντιγόνη και ο Κρέων, είχαν άδικο, γιατί υπήρξαν μονόπλευροι, ωστόσο ταυτόχρονα είχαν και οι δυο του δίκιο». Έτσι κατά τον Χέγκελ, ο Σοφοκλής δραματοποιεί εδώ τη σύγκρουση μεταξύ μιας θέση και μιας αντίθεσης του Κρέοντα και της Αντιγόνης, που ενώ τα επιχειρήματα και των δυο τους είναι ισοδύναμα και ισότιμα, εν τούτης όμως όλος διόλου αντίδρομα. Σε μια νόμος τέτοια σύγκρουση, ο ασθενέστερος είναι αναπόφευκτο να εξουδετερωθεί και να επέλθει έτσι η σύνθεση, η ιδανική δηλαδή εκείνη η ισορροπία που αναδύεται από τη συγχώνευση και εναρμόνιση των δύο αντιτιθεμένων απόψεων. Συνεπώ, τόσο οι αντιγόνοι όσο και ο κρέον πρέπει να θεωρηθούν εξίσου δικαιολογημένοι στι αποφάσει και ενέργειέ του. Η τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από αυτή ακριβώ την ιδιότυπη και συναρπαστική σύγκρουση. Για τι συγκεκριμένε ανακολουθίε και αντιφάσει τη ερμηνεία αυτή θα μα δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε παρακάτω. Εκείνο που επιθυμούμε να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι το ίδιο τουλάχιστον το κείμενο του Σοφοκλή δεν τεκμηριώνει μια τέτοια ανάποψη που άλλωστε φαίνεται και ασυμβίβαστη με τη γενικότερη θέση της τραγικής τέχνης του. Μερικοί υποστήριξαν ακόμη ότι ο Σοφοκλής με το έργο του αυτό δεν επεδίωξε τίποτε περισσότερο παρά να παρουσιάσει απλώς ένα ιδιότυπο πρόσωπο, την αντιγόνη με ψυχολογικές αντιφάσεις και μη φυσιολογική ιδιοσυγκρασία. Την περίεργη αυτή γνώμη βασίζουν κυρίως στους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, ότι η Αντιγόνη δείχνει να μισεί ξαφνικά τόσο θανάσιμα τον κρέοντα, ώστε το μίσο τη δεν φαίνεται να είναι και τόσο φυσιολογικό. Δεύτερον, ότι ενώ η Αντιγόνη θρυνεί κατ' επανάληψη για τη σκληρή μοίρα τη που την καταδίκασε να πεθάνει τόσο νέα, εντούτοις δεν κάνει ούτε την παραμικρή νήξη για τον έρωτά τη και το γάμο τη με τον αίμονα. Τρίτον, ότι η αγάπη για τον Πολυνίκη που εξουδετερώνει τον έρωτά τη προ το μνηστήρα τη παρουσιάζεται κάπω αφύσικη. Όμω το μεγάλο μίσο τη Αντιγόνη προ το νέο βασιλιά της Στίβας φαίνεται απόλυτα δικαιολογημένο όταν αναλογιστεί κανείς τι ηφαίστειο πίκρας και απόγνωση έχει εκραγεί μέσα στην νεανική και ευαίσθητη ψυχή της Αντιγόνης μετά το φοβερό κήρυγμα του Κρέοντα που απαγόρευε την ταφή του αδελφού της. Για τη στάση της πάλι έναντι του έμονα, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι ο Σοφοκλής απέφυγε σκόπιμα τους μελοδραματισμούς και τις γλυκερότητες που αναρρυπίζουν αναπόφευκτα οι αναφορές σε έρωτες και γάμους από μέρους μιας αγνής και αθώας παρθένας, τη στιγμή μάλιστα που χυμάζεται τόσο φρικτά από την καταδρομή της μοίρα και την αναλγησία των ανθρώπων. Τέλος, για την άδολη αδελφική της αγάπη και αφοσίωση, όχι μόνο δεν πρέπει να επικρίνεται, αλλά αντίθετα να επισύρει το θαυμασμό και τον έπαινο. Ο Πολυνίκης παρέμενε άταφος νεκρός, εκτεθειμένος στα σκυλιά και στα όρνια. Ποιο ήταν το ύψιστο χρέος της Αντιγόνης αυτή την κρίσιμη ώρα. Να θάψει τον αδελφό τη αψηφώντας οποιοδήποτε κίνδυνο. Εξάλλου στο δράμα αυτό, Αφήνεται να διαφανεί μια ευγενική συμπάθεια προς τον Πολυνίκη, πράγμα που δείχνει ότι ο ποιητή συνηγορούσε για μια καλύτερη μεταχείριση προς το νεκρό σώμα του. Άλλοι ερμηνευτέ του έργου προσπαθούν, χωρίς να αποδίδουν στην Αντιγόνη καμιά ενοχή ή ευθύνη, να προβάλλουν μια συμπαθητικότερη εικόνα του κρέοντα από εκείνη που συνήθως παρουσιάζεται. Ο κρέον δεν είναι τύρανος και οι αρχές του δεν είναι βασικά ασφαλερές, απλώς είναι από το ρόλο του προορισμένος να υποστηρίξει μια χαμηλότερη τάξη πραγμάτων και δεν μπορεί να εννοήσει και να αποδεχτεί μια ανώτερη τέτοια τάξη που εκπροσωπείται εδώ από την Αντιγόνη. Από την άποψη του χαρακτήρα τους και οι δύο βέβαια πρωταγωνιστές του δράματος διαγράφονται ως φανατικοί. Με τη διαφορά ότι της Αντιγόνης η ψυχή είναι γεμάτη από αγάπη ενώ του κρέοντο από αγάπη για τον εαυτό του μόνο. Οι ερμηνευτέ αυτοί διατείνονται ακόμη ότι η σκηνή μεταξύ Κρέοντα και Αντιγόνη στοίχη 635 με 780 και ιδιαίτερα οι σκηνέ που περιέχονται στο τέλο τη τραγωδίας στοίχη 1271 και εξή, υποβοηθούν τον αναγνώστη ή το θεατή να αισθανθεί τουλάχιστον ήκτο και κάποια συμπάθεια για τον Κρέοντα. Ενώ δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι το τελευταίο μέρο τη Αντιγόνη ευνοεί μια κάπω συμπαθητικότερη εικόνα του Κρέοντα, εν το να προσπαθούμε να τοποθετούμε στο ίδιο επίπεδο. Τα δυο κεντρικά πρόσωπα αυτής της τραγωδίας αποτελεί μεροληπτική αντιμετώπιση των πραγμάτων και οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Άλλωστε ο Σοφοκλής, σε όλους τους ήρωες των δραμάτων του και στους μιαρούς ακόμη, αφήνει κάποτε να πέσει μια αμυδρή ακτίνα κατανόησης και συμπάθειας. Μια άλλη ερμηνεία της Αντιγόνης που έχει μάλιστα αρκετούς διασώτες είναι εκείνη που προσπαθεί να ταινίσει την ομώνυμη ηρωίδα με το φως της χριστιανικής κοσμοθεωρίας. Στην περίπτωση αυτή η Αντιγόνη ανεσαρκώνει τον άνθρωπο εκείνο που παραμένει αφοσιωμένο στις αρχές και τις ιδέες του και προσφέρει ακόμη και τη ζωή του την ίδια θυσία στο βωμό του ιδανικού του. Έτσι συχνά παραβάλλεται αντιγόνι με τους μάρτυρες των πρωτοχριστιανικών χρόνων που όδευαν απτόητοι και γαλήνιοι στο μαρτύριο και το θάνατο, παραμένοντας ωστόσο απαρασάλευτα προσιλωμένοι στο ιδεώδες της πίστης τους. Ο κρέον από το άλλο μέρος, εκπροσωπεί τον τύπο του αιμοβόρου και σκληρού τυράννου με αυταρχική νοοτροπία και ανάλγητα αισθήματα. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί όχι μόνο να εκτιμήσει, αλλά ούτε να κατανοήσει τα ελαττήρια των πράξεων των θυμάτων του, ούτε να νιώσει το νόημα και το σκοπό της θυσία τους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο ότι η ερμηνευτική αυτή άποψη φαίνεται ίσως καταρχήν σοφόκλια, Ωστόσο, το ίδιο το κείμενο τη τραγωδία δημιουργεί μερικέ σοβαρέ αμφιβολίε, ιδιαίτερα προ την εικόνα του Κρέοντα, γιατί στο πρώτο τουλάχιστον μέρο του έργου ο Κρέον προβάλλεται ω υποστηρικτή και υγιών αρχών και σε αυτό φαίνεται ότι συμφωνεί και ο χορό. Στο δεύτερο, βέβαια, μέρο του δράματο η εικόνα του Κρέοντα προσλαμβάνει διαφορετικό χρώμα, όχι όμω τέτοιο όπω η ερμηνεία αυτή επιζητεί να τον παρουσιάσει. Δεν θα σταματήσουμε πολύ στη γνώμη που εξέφρασαν μερικοί πως το δράμα αυτό του Σοφοκλή είναι μια τραγωδία πεπρωμένου και ενοχής. Έτσι η Αντιγόνη πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως θύμα μιας κληρονομικής κατάρας ή καταδίκης που, καθώς ξέρουμε, βάραινε αδυσόπιτα τον οίκο των Λαυδακιδών όπως συνέβαινε το ίδιο με την αμαρτωλή οικογένεια των Ατριδών. Η ηρωίδα, στην περίπτωση αυτή, έπρεπε να υποκύψει στην αμετάκλητη απόφαση της ημαρμένης. Προφανώ η άποψη αυτή απαλλάσσει τον κρέοντα από κάθε ενοχή, αφού παρουσιάζεται ω το ακούσιο όργανο τη παντοδύναμη μοίρα. Εξάλλου, πρέπει να παρατηρηθεί εδώ, ότι αν το έργο αυτό του Σοφοκλή θεωρηθεί ω τραγωδία τη ημαρμένη, τότε αυτόματα αποβαίνει και η εύγλωτη ανέρεση τη ευθύνη. Κι έτσι η τραγωδία, που αποτέλεσε από την πρώτη ώρα τη γέννησή τη το εξαίσιο ποίημα τη ανθρωπίνη ελευθερία, καταντά πια το δράμα τη εξουθένωσή τη. Νεότεροι φιλόλογοι και κριτικοί επανέρχονται στην ερμηνεία των Μπέκ και Χέγγελ με ποικίλε διαφοροποιήσει στην επιχειρηματολογία του. Προσπαθούν δηλαδή να ερμηνεύσουν την Αντιγόνη και ιδιαίτερα την καταστροφή τη ομώνυμη ηρωίδα με την εφαρμογή τη ιδέα τη ύβρη. Ισχυρίζονται ότι, παράλληλα προ τον Κρέοντα και η Αντιγόνη, εμένοντα πεισματικά στη δική τη θεώρηση των πραγμάτων, περιφρονεί το μέτρο και ξεπερνά τα καθορισμένα ανθρώπινα πλαίσια δράση έτσι διαπράττει ύβρι και επισύρει τη δίκαιη τιμωρία των θεών. Και η τιμωρία είναι στην περίπτωση αυτή αναγκαία και αναπότρεπτη για να αποκατασταθεί η αρμονία μεταξύ του ανθρώπου και του θείου και να επανέλθει η ισορροπία στην κοσμική τάξη που με την ύβρι έχει διασαλευθεί. Ενώ όμως οι ερμηνευτές αυτοί παρουσιάζονται με ευγλωτία και πιστικότητα στην επιχειρηματολογία τους για την ύβρη του κρέοντα, όταν έρχονται να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξή της και στον χαρακτήρα της αντιγόνης, δεν φαίνονται καθόλου πιστικοί. Θα μπορούσε κανεί να αναφερθεί σε πολλέ άλλε ερμηνείε και απόψει. Μια ακόμη απόδειξη τη μεγαλοσύνη του δράματο αυτού του Σοφοκλή. Έτσι μερικοί είδαν στο έργο επίδραση πρωταγορείων θεωριών, άλλοι διαπιστώνουν μόνο πολιτικές προεκτάσεις και άλλοι ισχυρίζονται πως απότερο στόχος του Σοφοκλή ήταν με την τραγωδία αυτή να υμνήσει την Αθήνα. Υπήρξαν και μερικοί που προσπάθησαν να εφαρμόσουν ψυχολογικές μεθόδους και άλλοι κοινωνικές θεωρήσεις. Όλα αυτά δείχνουν πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται από τους ερμηνευτές ένα μεγάλο έργο της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα τι σημαντικό ρόλο παίζει κάθε φορά η υποκειμενική στάση του κάθε ερμηνευτή. Αφήσαμε τελευταία την ερμηνεία εκείνη που θα μπορούσε να στηριχτεί στην αριστοτελική θεωρία της αμαρτίας που περιέχεται στην ποιητική. Πριν όμω προχωρήσουμε, θεωρούμε αναγκαίο να πούμε δύο λόγια για τον ενηγματικό αυτόν όρο του Αριστοτέλη, που έχει γύρει τόσες συζητήσει και διαφωνίε μεταξύ φιλολόγων, κριτικών και αισθητικών. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει διευκρινιστεί η έννοια της αμαρτίας και οι περισσότεροι και εγκυρότεροι φιλόλογοι και κριτικοί συμφωνούν ότι ο όρος αυτός υποδηλώνει μιαν άστοχη ενέργεια του τραγικού ήρωα, οφειλόμενη σε ένα ξεστράτημα της λογικής του, σε ένα ξαστόχημα της κρίσης του, και συνδέεται άμεσα με την πλήρη άγνοια από μέρου του για την ουσία της ενέργειας αυτής καθώς και για τι ολέθριες συνέπειές της. Διαπράττει όμως μια ενέργεια τέτοιου είδους η αντιγόνη ή, ή ο κρέων στην προκειμένη περίπτωση. Η ο κρέον στην είναι ότι και οι δυο αυτοί οι ήρωες είναι απόλυτα ενήμεροι για τις συνέπειες και τη φύση των πράξεών τους. Και οι δυο τους όχι μόνο δρούν ενσυνείδητα, αλλά και εκθέτουν με ευγλωτία τους λόγους και τα κίνητρα των ενεργειών τους». Ωστόσο, δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι στο τέλο του δράματο ο κρέο αναγκάζεται να ομολογήσει ότι οι πράξει του τον έχουν οδηγήσει σε ένα προσδόκιτο αποτέλεσμα που βρίσκεται ολοφάνερα πολύ πιο πέρα από κάθε επιδιωκόμενο στόχο του. Το ζήτημα είναι στην περίπτωση αυτή, ποια είναι η ακριβή έκταση τη άγνοια του. Είναι αναμφίλεκτο ότι δεν θα ήταν δυνατό να υποστηριχτεί ότι η αντιγόνη καταλήγει στην καταστροφή διαμαρτία μεγάλη με την έννοια που δώσαμε στον όρο αυτό λίγο πιο πάνω. Όπως έχει σωστά τονιστεί, η αδιαλαξία και η κάποια βιαιότητα που αναγνωρίζουμε στον χαρακτήρα της αποτελούν μέρος του ηρωικού μεγαλείου της και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ξεστράτημα της λογικής της και αιτία της καταδίκης της. Αντίθετα για τον Γκρέοντα υπάρχει πρόβλημα αμαρτία μεγάλης και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί ο βαθμό τη άγνοιά του, για να γίνει έτσι και ακριβοδίκαιο καταλογισμό των πράξεών του. Έχει από καιρό παρατηρηθεί ότι ο Σοφοκλής στι τραγωδίε του τονίζει κατ' επανάληψη την αντίθεση μεταξύ σοφροσύνη και αφροσύνη, ευουλία και δυσβουλία. Πόσο όμω είναι υπεύθυνο ο κρέον για την αφροσύνη του αυτή που επισύρει στο τέλο τόσε συμφορέ, το δεύτερο στάσιμο της τραγωδίας είναι εδώ πολύ διαφωτιστικό. Γιατί ενώ το χωρικό αυτό δίνει καταρχήν την εντύπωση ότι αναφέρεται στην Αντιγόνη ω θύμα πλάνη και ένοχη παράβαση, από τον στίχο 604 και εξή είναι δυνατό να διαπιστώσουμε ότι οι ίδιε αυτέ λέξει των γερόντων τη Στίβα που στο πρώτο άκουσμα έχουμε την αίσθηση ότι αφορούν την Αντιγόνη, απευθύνονται στην πραγματικότητα στον Κρέοντα. Δεν είναι η αντιγόνια, αλλά ο κρέον στον οποίο αρμόζουν αυτοί οι στίχοι, και κάπου πίσω από τον χορό μπορούμε να διακρίνουμε τον κρέοντα, τον άνθρωπο που πρόκειται σε λίγο να συντρίψουν οι θεοί, να στέκεται σιωπηλό και ασάλευτο. Και αυτό γίνεται πιο έκδηλο όταν μπαίνει στη σκηνή ο Τυρεσίας. Ο τυφλός μάντης βλέπει καλύτερα από τον άνθρωπο που είχε και τα δυο του μάτια και καφιόταν για σύνεση και άψογη πολιτική και πατριωτική στάση. Στο τέλο. Όταν ο κρέον κυριεύεται από πανικό και φόβο ότι έχει χτυπηθεί από κάποιο θεόσταλτο κακό και διστάζει ωστόσο να υποχωρήσει, ο χορό τον παροτρύνει να σπεύσει. Συντέμνου σιγάρ θεών ποδόκη του κακόφρονα βλάβε. Αργότερα στους στίχους 1257 έως 74 και ιδιαίτερα στους 1272 έως 4 φαίνεται καθαρά πια ότι αυτό το θεόσταλτο κακό που του έχει καταφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα δεν είναι άλλο από την Άτη. Η Άτη έχει στρέψει τη φορά των πραγμάτων εναντίον του και τώρα μόλις διαπιστώνει και ραυνόπληκτος τη φοβερή αλήθεια. Από όσα προαναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι η μεταβολή εις δυστυχίαν στη ζωή και τη μοίρα του κρέοντα οφείλεται στην Άτη. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να στηριχτεί ερμηνεία της τραγωδίας αυτής στην αριστοτελική θεωρία της αμαρτίας. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι και πατήσατε ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο του καναλιού.